Όπως γνωρίζετε, προχθές στην Ιγουμενίτσα έφτασε ένα πλοίο από την Αγκώνα που είχε 100 περίπου επαναπατρισμένες Έλληνες. Ναι. Εκεί τους περίμενε ο ΕΟΔΗ, τους περίμεναν κάποιες επιτροπές του Δήμου και αποφασίσαν φυσικά να τους στείλουν στον τόπο προορισμού τους, στον τόπο καταγωγή τους. Εμείς εδώ για τον νόμο Κοζάνης έχουμε 17 άτομα. Αυτά τα άτομα έρχονται. Μας ειδοποίησε η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να τους έχουμε σε κατοίκον περιορισμό. Ναι. Θα τους παίρνουμε η Διεύθυνση δική μας της Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Θα τους παίρνει τηλέφωνο κατά καιρούς, δηλαδή δύο φορές τουλάχιστον την ημέρα και περισσότερες αν χρειαστεί. Θα εξετάζουν τη θερμοκρασία τους, θα είμαστε σε πλήρη επικοινωνία. Και αυτό μόλις λήξει ο κατοίκον περιορισμός, μετά από 14 μέρες θα ειδοποιήσουμε τον ΕΟΔΗ για περαιτέρω ενέργειες.